Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζεσταίνεται το αυτοδιοικητικό θερμόμετρο με τις πρώτες κινήσεις να γίνονται από τον Γιώργο Τσόνη και να περιλαμβάνουν αρκετές εκπλήξεις. Σήμερα ανακοινώθηκε η συστράτευση με το συνδυασμό του 14 αυτοδιοικητικών πρωτοκλασσάτων στελεχών άλλων συνδυασμών μέχρι πρότινος, με τον ίδιο να δηλώνει την ικανοποίησή του για αυτήν την εκτίμηση και να μιλά για μια πορεία για ένα καλύτερο αύριο. Πάντως, προανήγγειλε πως θα ακολουθήσουν και άλλα στελέχη σε αυτήν την κοινή με τον ίδιο πορεία, με τους συσχετισμούς στο Δήμο Μεσίνης να αλλάζουν άρδιν. Το σήμερα και το αύριο της τοπικής αυτοδιοίκησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από ανθρώπους μακριά από χρώματα, μακριά από κόμματα. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε σήμερα ο Δήμαρχος Μεσίνης την δήλωσή του για να την ολοκληρώσει με μια μεγάλη έκπληξη που περιλαμβάνει την αναδιάταξη των αυτοδιοικητικών δυνάμεων στην περιοχή. Μία σειρά από αυτοδιοικητικούς παράγοντες άλλων συνδυασμών πλέον προστίθονται και συμπορεύονται με τον συνδυασμό αδέσμευτη κίνηση πολιτών του Δήμου Μεσίνης του Γιώργου Τσόνη. Σήμερα λοιπόν έχω ιδιαίτερη χαρά αφού αυτοδιοικητικοί άνθρωποι του Δήμου Μεσίνης αποφάσισαν να ενώσουν την αγωνία τους και τον αγώνα τους για τον τόπο τους με τη δική μου αγωνία και το δικό μου αγώνα και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. 14 αυτοδιοικητικά στελέχη πρωτοκλασσάτα άλλων συνδυασμών σημειώνουν σε δήλωσή τους. Με αίσθημα ευθύνης αναγνωρίζοντας την προσφορά της παράταξης πλειοψηφίας του Δήμου μας, αδέσμευτη κίνηση πολιτών Δήμου Μεσίνης, συστρατευόμαστε στο πλευρό του Δημάρχου κ. Γιώργου Τσόνη, ενισχύοντας τις προσπάθειές του για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά τα άτομα είναι ο Γιώργος Γρουσουζάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Μεσίνης, ο Διονύσιος Τριανταφυλόπουλος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χράνων, ο Γιώργος Τσικρικάς, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αχλαιοδοχωρίου, ο Παναγιώτης Μπίτζας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λυκύσης, ο Ευστάθιος Μαντούκας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δροσιάς, ο Δημήτριος Κλεφτόγιαννης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ζερμπισίων, ο Παναγιώτης Καρανικολόπουλος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καστανιών, ο Παναγιώτης Θεριός, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πεταλιδίου, ο Αθανάσιος Κορδάκης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου, ο Αλέξανδρος Διονυσόπουλος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καρποφόρας, ο Περικλής Καλογερόπουλος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λάμπαινας, ο Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ανδριανής, ο Σταύρος Μπρατσιάκος, μέλος Τοπικής Κοινότητας Στρεφείου και ο Παναγιώτης Ξαρχάκος, μέλος Τοπικής Κοινότητας Πεταλιδίου. Ενώσανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τις δυνάμεις τους με τις δυνάμεις του Δήμου και με μένα προσωπικά. Θέλω να τους πω χίλια ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνανε, που με εμπιστεύονται. Και μαζί θα προχωρήσουμε, όπως είπα, για ένα καλύτερο αύριο. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα περισσότερα από τα στελέχη που ανακοινώθηκαν ήταν προσκύμενα στις παρατάξεις του Στάφη Αναστασόπουλου και του Δημήτρη Σαμπαζιώτη. Πλέον ο Γιώργος Τσόνης αποκτά μια σημαντική αυτοδιοικητική δυναμική, ενώ όπως ο ίδιος τόνισε, οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν. Τα άτομα αυτά είναι τα πρώτα, γιατί θα υπάρχουν σε λίγο διάστημα αρκετοί φίλοι αυτοδιοικητικοί που στηρίζουν το συνδυασμό μας και θα ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πολύ νωρίς, ο Γιώργος Τσόνης έδωσε μία πρόγευση ουσιαστικά το τι αναμένεται να ακολουθήσει και στην συνέχεια όσον αφορά την αυτοδιοικητική πρόκληση για τον Δήμο Μεσίνης. Και μαζί μας έχουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαρετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Ενδιαφέρον από αυτές τις βόμβες, θα λέει κανείς, εντός εισαγωγικών του Γιώργου Τσόνη, όσον αφορά τα αυτοδιοικητικά δρόμενα, μια και είναι ο πρώτος που ανοίγει ένα τέτοιο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με την ένταξη στελεχών προέδρων τοπικών κοινοτήτων που είχαν συστρατευτεί με άλλους συνδυασμούς και άλλους υποψηφίους και σίγουρα το στάτους αλλάζει σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά δρόμενα του Δήμου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η πρώτη αυτοδιοικητική ντουφεκιά στον Δήμο Μεσίνης έπεσε και αυτή ήρθε από την πλευρά της σημερινής πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής της παράταξης του Γιώργου του Τσόνη της αδέσμευτης κίνησης πολιτών, η οποία ως φαίνεται δουλεύει ολοταχώς και τρέχει προς τη νέα αυτοδιοικητική εκλογική μάχη, δίδοντας έτσι και ένα τέλος, έλεγε κανείς, και στα όποια σενάρια αφισβητούσαν το αν θα υπάρξει συνέχεια στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τουλάχιστον με επικεφαλή στον Γιώργο τον Τζόνι. Έχω την αίσθηση ότι η σημερινή τοποθέτηση 14 αυτοδιοικητικών παραγόντων της περιοχής, Δημοτικού Συμβούλου, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, Μελών Τοπικών Κοινοτήτων,
ήρθε να προσθέσει σε αυτό που η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Τουτσόνη εδώ και πολύ καιρό δουλεύει στην ευρύτερη περιοχή, μια σειρά από έργα, παρεμβάσεις, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βάθμο, προκειμένου να οριοθετήσει έναν σχεδιασμό ο οποίος θα οδηγήσει όχι την παράταξη, αλλά τον Δήμο στην επόμενη ημέρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ξέρεις, δύσκολα βλέπεις τέτοιου είδους κινήσεις σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο και πεδίο, και ειδικά σε δήμους όπως η Μεσίνη, που κακά τα ψέματα είχε υπάρξει μια μεγάλη ένταση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι, και κάτι το οποίο επίσης δεν έχει καταγραφεί σε άλλες περιοχές. Εγώ θα σου πω ότι μιλάμε για στελέχη πρωτοκλασάτα. Και μιλάμε για στελέχη που εκφράζουν και τις τοπικές κοινωνίες, προέδρους τοπικών κοινοτήτων. Εάν θα το δει αυτό, ίσως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε εξέλιξη της αυτοδιοικητικής θητείας μιας περίοδου. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και σε τόσο μαζικό βαθμό. Δεν μιλάμε για ένα, δύο ή πέντε άτομα, μιλάμε για 14 στελέχη και μιλάμε και για κινήσεις που δείχνουν μια κοινωνική αποδοχή όσον αφορά την πορεία του Δήμου, ανεξάρτητες κομματικά. Αυτό ναι, μπορεί να το διαπιστώσει κανείς. Αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί ξέρεις κάτι, μιλάμε πολλές φορές και οριοθετούμε την όλη συζήτηση λίγο και πολιτικά και κομματικά στην εκάστοτε περιοχή, όταν ειδικά σχηματίζονται οι δυνάμεις εκείνες όπου θα διεκδικήσουν μια εκλογική αναμέτρηση. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι ξεφεύγουμε λίγο από τα στενά κομματικά όρια, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα μπαίνουν στο τρένο, μπαίνουν σε αυτή την προσπάθεια όπου επικεφαλής είναι ο Γιώργος Τσόνης, ανήκουν σε παρατάξεις όπου βρίσκονται στο απέναντι στρατόπεδο. Παρατάξεις με γαλάζιο φόντο. Μιλάμε για την παράταξη του κ. Αναστασόπουλου και την παράταξη του κ. Σαμπαζιώτη. Mm-hmm. Και αυτό έχει επίσης την ειδική του σημασία, με δεδομένο Θέμη, τις όποιες διεργασίες πιθανόν γίνονται και από την παράταξη, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για τον σχηματισμό την επόμενη ημέρα ενός ψηφοδελτίου όπου θα διεκδικήσει τον Δήμο Μεσίνης. Άρα έρχεται σε ένα κρίσιμο κομβικά ημερολογιακά σημείο όπου οι διεργασίες, οι συζητήσεις, κακά τα ψέματα, είναι σε πλήρη εξέλιξη και ουσιαστικά έρχεται να υποδηλώσει και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη, η σημερινή Δημοτική Αρχή της Μεσίνης πορεύεται σε έναν δρόμο που κρίνεται ικανοποιητικά από τους ανθρώπους των τοπικών κοινοτήτων, γιατί πολλές φορές, και ειδικά για έναν Δήμο όπως η Μεσίνη με 112 χωριά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους της περιφέρειας ενός καλλικρατικού Δήμου να συμπράττουν με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Οι περισσότεροι πάντα έχουν περισσότερο παράπονα παρά ακολουθούν μια πορεία σύμπλευσης. Κρατάμε αυτό και κρατάμε και κάτι ακόμα. Ότι ο ίδιος ο κ. Τσόνης, σήμερα ο Δήμαρχος Μεσίνης, ανακοίνωσε πως θα υπάρξει και δεύτερη σειρά και τρίτη ενδεχόμενα σειρά ανακοίνωσης προσώπων συστράτευσης ουσιαστικά σε αυτό το έργο της Δημοτικής Αρχής. Προφανώς έχει γίνει μια προεργασία. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τυχαία και η σημερινή κίνηση. Και στην κατεύθυνση αυτή, αν παρακολουθήσει κανείς γενικότερα το αυτοδιοικητικό πεδίο, το οποίο μπαίνει σε μια πορεία αναδιάταξης δυνάμεων στον Δήμο Μεσίνης, θα περιμένουμε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον την όποια κίνηση γίνει και από το απέναντι στρατόπεδο, πολιτικά μιλάμε πάντα, ίσως ή ως απάντηση είτε ως κίνηση όπου θα δείξει ότι κάτι γίνεται. Γιατί διαφορετικά νομίζω ότι θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα στην πορεία προς τις κάλπες. Ήδη υπάρχει, εγώ μπορώ να σου πω, μετά από αυτές τις μετακινήσεις. Τώρα πάμε να αφήσουμε αυτό το θέμα των αυτοδιοικητικών καταστάσεων, που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην συνέχεια. Πάμε λίγο στα αγροτικά ζητήματα, μια και υπάρχει η συνέλευση της Ένωσης Μεσσηνίας και από αυτήν βγαίνουν μια σειρά από σημαντικές ανακοινώσεις ουσιαστικά. Η Ένωση Μεσσηνίας κάνει γνωστό πως το θέμα που έχει να κάνει με τον Δάκο είναι πολύ σοβαρό στο ψήφισμα της τακτικής της Γενικής Συνέλευσης και μάλιστα μιλά για άμεσο κίνδυνο.
βάζει αρκετά ζητήματα επιτάπητος που έχουν να κάνουν και απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Στην κορυφή της ατζέντας, θα έλεγε κανείς, είναι ένα θέμα το οποίο την περίοδο αυτή απασχολεί έντονα τους αγρότες και ειδικά στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προφανώς οι καιρικές συνθήκες και η εξέλιξη με το πρόγραμμα δακοκτονίας αποτελούν πρωταγωνιστικό ρόλο στα καφενεία της Υπαίδρου και η Ένωση Μεσσηνίας ουσιαστικά όχι κρούει καμπανάκι κινδύνου, ηχούν οι καμπάνες από αυτά που σημειώνει στην ανακοίνωσή της, μιλώντας για άμεσο κίνδυνο της φετινής παραγωγής με τεράστιες συνέπειες στην αγροτική και όχι μόνο οικονομία. Άλλωστε, είμαστε καμένοι εντός εισαγωγικών από παλαιότερες καταστάσεις, άρα μπορούμε να αντιληφθούμε το σημαντικό πρόβλημα που πιθανότατα θα εξελιχθεί εάν σύντομα δεν δούμε να γίνονται κάποιες κινήσεις. Αναφέρει ότι δεν μπορεί να υπάρχει, να πέφτει θύμα των κάθε λογής γραφειοκρατών η όλη παραγωγή και ουσιαστικά ζητά άμεση κινητοποίηση με το ζήτημα της δακοκτονίας, ένα πρόγραμμα το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Παράλληλα όμως θα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικές οι αναφορές που γίνονται και η έκκληση προς τον ΕΛΓΑ προκειμένου να τρέξουν αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο από τις καταστροφές που έχουν καταγραφεί σε σταφίδα και αμπέλια. Κάνει ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά στα φορολογικά και ασφαλιστικά που ουσιαστικά οδηγούν στην έξοδο πάρα πολλούς γεωργούς και πολλούς νέους ακόμα, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι πυροδοτεί μία σειρά αρνητικών εξελίξεων στην Ήπεθρο, ενώ πέρα από το αγροτικό δίκτυο που το επισημαίνει, τους ΓΟΕΒ και όλα αυτά, έρχεται στο τέλος να υπογραμμίσει και κάτι ακόμα για την καθημερινή μάχη που ουσιαστικά δίδεται και τις πολλές πιέσεις και επιθέσεις που δέχονται οι άνθρωποι που ουσιαστικά έχουν κληθεί να αναλάβουν να εξυγειάνουν συνεταιρισμούς οι οποίοι κατά το παρελθόν δεν πήγαν και τόσο καλά, να το πούμε πολύ κομψά, όπως θα έπρεπε. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στην ανακοίνωση, βιώνουμε, λέει, έναν καθημερινό πόλεμο διώξεων και δυσκολιών, κάτι που αποτελεί τροχοπέδι στην προσπάθειά μας να διασώσουμε ό,τι πολύτιμο έφτιαξαν οι προγονείς μας. Αν οι παλαιότερες διοικήσεις δεν φρόντισαν για την βιωσιμότητα των ΕΑΣ, ας λογοδοτήσουν αυτές για τα πεπραγμένα που και ας τιμωρηθούν. Και τέλος, γιατί αυτό έχει την αξία του, εκτός και αν κάποιοι, λέει, έχουν στόχο την ακίνητη περιουσία των ΕΑΣ και επιδιώκουν να αποτρέψουν κάθε εξυγίανση του. Θα δούμε και θα πούμε αύριο και πολλά περισσότερα. Τώρα, Κώστα, να πούμε γρήγορα και μια είδηση που έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ με εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε ρευματοκλοπές. Και η Μεσσηνία φυσικά έχει την τιμητική της. Ναι, δύσκολα τελευταία ανοίγει ένα μεγάλο θέμα και βλέπεις η Μεσσηνία εκτός. Λοιπόν, εξαρθρώθηκε κύκλωμα, ρευματοκλοπές σε 8 νομούς της χώρας. Η επιτυχία πιστώνεται στους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας της Ναυπακτίας. Ετελοακαρνανία, Αχαΐα, Άρτα, Θεσπρωτεία, Ιωάννινα, Μεσσηνία, Κορινθία και Αττική. Η νομή που δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα, 12 συλλήψεις μέχρι τώρα, μεταξύ άλλων, έτσι να σου το πω για να μην κουράζουμε τον κόσμο, παραποίηση μετρητών μέχρι και κλοπή από ρεύμα από γείτονα έχει καταγραφεί. Η ζημιά ξεπερνά τις 500.000 ευρώ για το ΔΔΕ, 200.000 ευρώ το όφελος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι πέρα από το ότι σύνδεαν ρολόγια της ΔΕΗ και όλα αυτά, είχαν φτάσει σε σημείο να φτιάχνουν μέχρι και φακέλους, προκειμένου κάποιος που χρωστούσε, για παράδειγμα, στην ΔΕΗ, να πάει με νόμιμο τρόπο σε κάποιον άλλον ιδιώτη πάροχο, χωρίς να τρέχει μία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πριν περάσουμε εμείς στα υπόλοιπα, θα κάνουμε μία σύνδεση περνώντας στα ζητήματα του πολιτισμού, που και αυτά έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Εξελίσσονται άλλωστε μία σειρά από παρεμβάσεις όλο αυτό το διάστημα σε επίπεδο Μεσσηνίας. Όμως, σημείο αναφοράς, όπως πάντα, κλασικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, γίνεται η πόλη της Καλαμάτας και το ξάκουστο πλέον Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Εσύ φτάνουμε στη 24η διοργάνωση και όλα είναι έτοιμα για την απόψινή παρουσίαση του προγράμματος. Συνδυόμαστε εμείς με τον προαύλιο χώρο του Μεγάλου Χορού της Καλαμάτας. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Βασιλική Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ στο Μέγαρο Χορού που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του 24ου Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. 20 ξένοι δημιουργοί, εκ των οποίων οι 10 θα βρίσκονται για πρώτη φορά εδώ στην πόλη μας. Σημαντικοί Έλληνες ερμηνευτές, μεγάλοι δάσκαλοι χορού και ουσιαστικά μια παγκόσμια πρεμιέρα με διάφορα είδη χορού, από σύγχρονο τσίρκο μέχρι street dance,
θα είναι εδώ στην πόλη της Καλαμάτας για ένα δεκαήμερο για να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες. Μαζί μου έχω την κυρία Αναστασία Μπελογιάννη, πρόεδρο της Φάρης, για να μας δώσει έτσι μια μεγαλύτερη γεύση εδώ τι πρόκειται να δούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η πόλη στολίστηκε, έβαλε τα καλά της, σημεοστολίστηκε με το καινούριο λογότυπο που ετοιμάσαμε για το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το 24ο λοιπόν Φεστιβάλ Χορού είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους φίλους του χορού και έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα, ένα υπέροχο πρόγραμμα με πολύ δυνατές ομάδες. Η κυρία Καπετανέα με πλαισιωμένη με μια δυνατή ομάδα, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, με τα στελέχη της Φάρης, με την εμπειρία των στελεχών της Φάρης, κατάφερε να ετοιμάσει αυτό το υπέροχο πρόγραμμα, το δεκαήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ μας. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε έτοιμοι, ζητάμε από τον κόσμο να έρθουν να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις που έχουν ετοιμαστεί, ώστε η πόλη μας να ακουστεί για άλλη μια φορά διεθνώς για το πόσο ικανή είναι να ετοιμάζει διεθνείς συναντήσεις πολιτιστικές. Κυρία Μπελογιάννη, ξέρουμε ότι πέρα από το πρόγραμμα γενικά των παραστάσεων θα υπάρχει και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σεμινάρια και για παιδάκια αλλά και για ενήλικες, ακόμα και για αμαία. Φέτος είμαστε υπερήφανοι και αυτό έγινε με πολύ κόπο και με πολλή δουλειά. Ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη να ετοιμάζουμε το πρόγραμμα αυτό, γι' αυτό είναι τόσο ωραίο και τόσο καλωστημένο. Η κυρία Καπετανέα είχε ετοιμάσει το πρόγραμμα από το Δεκέμβρη. Έτσι μπορέσαμε να ανακοινώσουμε τα σεμινάρια μας πολύ νωρίς. Είδατε και ότι η παρουσίαση στην Αθήνα έγινε το Μάρτιο. Έτσι, από το Μάρτιο μέχρι και τώρα, εμείς έχουμε κάνει μια τρομερή προπόληση, κλείσιμο θέσεων μάλλον, συμμετοχών για τα σεμινάρια. Αυτό μας έχει ενθουσιάσει, γιατί και τα χρήματα είναι αρκετά που έχουμε μαζέψει, που είναι ρεκόρ για όλα τα φεστιβάλ μας. Αυτά θα τα ανακοινώσει βέβαια η κυρία Καπετανέα, γιατί εγώ δεν έχω τα οικονομικά μεγέθη να σας τα πω. Και θα δίνουμε τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι, είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζουμε όλοι να απολαύσετε αυτές τις μοναδικές παραστάσεις που κάποιες θα είναι πρωτοποριακές και θα είναι και η πρώτη τους παράσταση εδώ. Έχουμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τον τύπο για τη στήριξη, και τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε αυτή την όμορφη στιγμή για την πόλη μας, γιατί είναι από τις πιο μεγάλες πολιτιστικές στιγμές της πόλης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι είναι. Και εμείς ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Θέμη, όπως καταλαβαίνεις, ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια αυτή τη φορά και όπως άκουσες, όχι μόνο για ενήλικες αλλά για παιδιά, ακόμα και για αμαία. Σημαντικές προσπάθειες προκειμένου το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας να γίνει ακόμα πιο γνώριμο και πιο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γιατί θέλω να σου πω ότι οι ξένοι δημιουργοί φέτος το καλοκαίρι θα έρθουν από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, Βέλγιο, Μοζαμβίκη, Ελβετία, Σλοβακία, Ιταλία, Ισραήλ, Σουηδία και Ιρλανδία. Οπότε μπορείς να καταλάβεις με ένα πρώτο άκουσμα έτσι, τι πρόκειται να γίνει εδώ στις 13 Ιουλίου με την έναρξη του Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Έτσι είναι και ας ελπίσουμε ότι για μία ακόμη φορά η πόλη της Καλαμάτας θα δώσει το μήνυμα που πρέπει μέσα από αυτήν την διοργάνωση και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε περισσότερες από μία φορά το χρόνο ανοιχτές τις πόρτες και τις πύλες αυτού του κοσμήματος, του μεγάλου χορού της Καλαμάτας, εκεί όπου υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα θα δούμε και αύριο. Βασιλική, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς τώρα στα των υποδομών, εκεί όπου το μέτωπο Πάτρα Πύργος είναι ακόμη σε φάση αναμονής και έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Η υπόθεση κατασκευής του πολύπαθου αυτού οδικού τμήματος μετατίθεται και πάει για τα τέλη της χρονιάς ή τις αρχές επόμενης. Νέα καθυστέρηση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της πολύπαθης εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Αυτά πρέπει προηγουμένως να ανάψει το πράσινο φως από το ελεκτικό συνέδριο και τότε το έργο να περάσει στην επόμενη φάση που είναι η κατασκευαστική. Έτσι τώρα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ελπίζει ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν τέλος του έτους με αρχές του 2019, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το 2022. Λοιπόν, μιλάμε για έναν δρόμο που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα ολοκληρωθεί το
τουλάχιστον σε φάση της διεργασίας για την έναρξή του μέσα στο καλοκαίρι. Με λίγα λόγια, τόσο ο κ. Σπίλτζης όσο και ο Πρωθυπουργός μας είχαν διαμηνύσει κατηγορηματικά, είχαν επισημάνει και είχαν δεσμευτεί ότι μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού θα ξεκινήσουν τα έργα. Θα δούμε δηλαδή μπουλντόζες στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Φυσικά τώρα το Υπουργείο μας παραπέμπει, προσέξτε, για το τέλος του 2018 ή για τις αρχές του 2019. Αιτία, Θέμη, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι πρέπει οι υπογραφείς αυτές συμβάσεις να περάσουν προσκύρωση από το ελεκτικό συνέδριο και ακολούθως να επικυρωθούν από τη Βουλή των Ήλιων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μακρύ δρόμο ακόμα που έχουμε να διανύσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην έναρξη των εργασιών. Μιλάμε για ένα πολύπαθο έργο το οποίο είναι της τάξης, ως προϋπολογισμό εννοώ, των 293 εκατομμυρίων ευρώ. Καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2022. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι εγκληματικές οι ευθύνες και αν με επιτρέπετε και ένα πολιτικό σχόλιο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτό το έργο ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε η δημοπράτηση του έργου που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ψάμαρα. Σταμάτησε λοιπόν αυτή η δημοπράτηση, ακυρώθηκε αυτή η δημοπράτηση από την παρούσα κυβέρνηση με τη δικαιολογία ότι πρέπει να κατατμηθεί το έργο σε περισσότερες της μίας εργολαβίων, έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επιμερισμού του έργου πολλοί εργολάβοι. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς το τι γίνεται στις υποδομές, είναι άλλο θέμα. Πάμε όμως στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό που παραμένει καυτό παρά τα αρκετά ζητήματα που φαίνεται ότι εξελίσσονται. Μία σειρά από θέματα είναι στην επικαιρότητα μαζί μας για να τα σχολιάσουμε. Είναι το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Καλησπέρα, κύριε Χαλβατσιώτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και αυτό. Θα ξεκινήσω με αυτό που σήμερα τρέχει και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Υπάρχουν φόβοι μετά και τη σημερινή σύνοδο για μια νέα προσφυγική βόμβα στη χώρα μας? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συμφωνήθηκε οπότε ανακοινώθηκε σε την τριμερή πρακτικά απόφαση μεταξύ Ισπανίας, Γερμανίας και Ελλάδος είναι ότι θα δεχτούμε πίσω μετανάστες οι οποίοι φύγανε και βρεθήκανε στη Γερμανία χωρίς, ας πούμε, να τους έχουν επιτρέψει να φύγουν από τα ελληνικά, από τις ελληνικές αρχές. Άρα λοιπόν θα γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί. Θα φροντίσει ίσως η Γερμανία να επανενώσει οικογένειες, δηλαδή αν έχουν μείνει γονείς ή μερικά από τα παιδιά να ξαναπάνε να πάνε και να ενωθούν με τις οικογένειες που βρίσκονται ήδη στη Γερμανία. Και βέβαια το μόνο αντάλλαγμα το οποίο πήραμε ήταν να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ στα 5 αυτά νησιά. Πράγμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το είχε ζητήσει με 3 τροπολογίες στο παρελθόν και σήμερα ευτυχώς γίνεται. Αλλά δεν αρκεί βέβαια αυτό για να επανέλθει στο κανονικό οικονομία των νησιών αυτών. Και θα πιεστεί η Τουρκία αφού παίρνει έξτρα χρήματα. Εμείς δεν έχουμε πάρει άλλα χρήματα. Μόνο αυτή την διευκόλυνση κατά κάποιο τρόπο στη μνημονιακή μας συμφωνία. Θα πάρει άλλα 3 δις, αν θυμάμαι καλά, για να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην Τουρκία και να επανεργοποιηθεί αυτή η επανεισαγωγή πίσω. Ναι. Αυτό το οποίο βέβαια πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πιστεύουμε σαν Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι καθυστερεί η χορήγηση του ασύλου, δηλαδή να κριθούν ποιοι πραγματικά πρέπει να τους δοθεί άσυλο, γιατί προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, και αν τους χορηγηθεί άσυλο, τότε θα πρέπει αυτοί να καταμεριστούν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πρέπει να επιμεριστούν το πρόβλημα και να μην το έχει μόνο η Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά, όσοι είναι πραγματικά παράτυποι να φύγουν. Αυτή η διαδικασία καθυστερεί πάρα πολύ στην Ελλάδα και βέβαια δεν ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να ξεχωρίσει πραγματικά τους παράτυπους μετανάστες από αυτούς που δικαιούνται να έχουν άσυλο. Γιατί, θυμάστε, με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, μάθανε και όλοι αυτοί οι παράνομοι ότι στην Ελλάδα περνάς εύκολα και από εκεί στην Ευρώπη, και έτσι έγινε τότε η βόμβα ξαφνικά, που μέχρι την εποχή που ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ήταν τα πράγματα πολύ ελεγμένα. Η κυβέρνηση Σαμαρά κατάφερνε, αν θυμάστε, να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε την Αμυγδαλέζα που ήρθαν, ανοίξανε, ήρθαν όλους ο κόσμος, ανοίξαν και τα σύνορα, φύγανε στη Γερμανία και τελικά μας τους γυρνάνε πίσω. Στο μυαλό των πολιτών και τουλάχιστον στην κοινωνική επαφή και συζήτηση συνδυάζονται μία σειρά από πράγματα. Εγώ θα πάω στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την συμφωνία για το χρέος. Και εδώ έχουμε ακούσει πολλά και αρκετά αυτές τις ημέρες. Η Νέα Δημοκρατία τελικά αγκαλιάζει αυτή τη συμφωνία, ενστερνίζεται αυτή τη συμφωνία, δεν είναι ικανοποιημένη με αυτή τη συμφωνία?
Εννοείται για την παράταση της αποπληρωμής στη δεκαετή, ναι. Όπως επίσης και για αυτή την περίοδο της Χάριτος. Mm-hmm. Μα αυτό ήταν αυτό που πέτυχε η κυβέρνηση Σαμαρά και Παπαδήμου το 2012. Και πανηγυρίζουμε τώρα 5 χρόνια μετά, 6 χρόνια μετά, για αυτό το οποίο είχαμε κερδίσει τότε, θα έπρεπε να είχαμε χτίσει τότε και θα έπρεπε σήμερα να ήμασταν πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν και με το χρέος όχι τόσο πια αυξημένο. Και θυμάστε τότε ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι αυτή η ας το πούμε η περίοδο Χάριτος θα είναι το σκηνί που θα κρεμαστούμε κτλ. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το χρειαζόταν η κυβέρνηση, το χρειαζόταν η Ελλάδα, το χρειάζεται ο Έλληνας πολίτης, αλλά και καθυστερημένα έρχεται και βέβαια δεν αρκεί πλέον μόνο αυτό, διότι το χρέος εντωμεταξύ από το 130 έχει πάει στο 190%. Κύριε Χαλβατζιώτη, είδαμε και γραβάτες και είδαμε και επικοινωνία και είδαμε και μια διάσταση πανηγυρική. Και δεν θα πω όμως μια διάσταση πανηγυρική μόνο στην χώρα μας. Είδαμε μια διάσταση πανηγυρική και από τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Ελλάδα. Μιλάμε για μεταμνημονιακή εποχή με βάση τις αναφορές της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι, και όχι μόνο εγώ, πλέον η κοινωνία το δείχνει, ότι η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που έχει πάρει για το Σκοπιανό και με τον τρόπο που τις πήρε, ουσιαστικά εισπράττει την απαγοήτευση, την περιφρόνηση του κόσμου. Δεν συμφωνεί, πιστεύω, η πλειοψηφία. Όπως επίσης δεν συμφωνεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον ο κόσμος, ότι ζει καλύτερα γιατί νιώθει και την πείνα, νιώθει και τη φτώχεια και νιώθει και το πρόβλημα που έχει. Τώρα, γιατί οι ξένοι πανηγυρίζουν γιατί πιθανότατα τα συμφέροντά τους δεν συνάδουν πάντα με τα συμφέροντα της Ελλάδος, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό ο πολίτης της Γερμανίας, ο πολίτης της Ελλάδος έχει και πιστεύω τα αρνητικά σχόλια που έχουν ακουστεί που εισπράττει η κυβέρνηση ακόμη και για αυτή τη γιορτή που έκανε, τη γιορτή της γραβάτας στο Ζάπιο, είναι πλέον πολύ δυνατά και ακούγονται στα αυτιά όλων μας. Μου συνδέσατε χρέος και Σκοπιανό, υπάρχει τέτοια σύνδεση? Χρονολογικά θα μπορούσε κανένας να το συνδέσει. Υπήρχε αυτή η υποψία. Τελικά πότε αποδείχθηκε, δεν νομίζω ότι βοήθησε καθόλου τη διαπραγμάτευση του χρέους, γιατί δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση, δεν έγινε καμιά περικοπή του χρέους, πράγμα το οποίο η κυβέρνηση, θυμίζω πάλι, Σαμαρά είχε πετύχει σε ένα ποσοστό. Τώρα, από εκεί και μετά, το θέμα του Σκοπιανού είναι ένα εθνικό θέμα, το οποίο προφανώς θα δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και από την άλλη μεριά πιστεύουμε ότι αντί να λύσει προβλήματα θα δημιουργήσει καινούργια. Είναι μια θριαλίδα των εξελίξεων. Το λέω αυτό υπό το φόντο ότι έχουμε ήδη πλέον ένα αριθμό 152 για την κυβέρνηση. Οδηγούμαστε σε πιέσεις. Μάλιστα, οι αναφορές που έγιναν αυτές τις ημέρες έκαναν λόγο μέχρι και για επιχειρηματικά συμφέροντα, για αποστασίες. Σοβαρές κουβέντες και θα έλεγε κανείς κουβέντες που διαμορφώνουν μια άλλη πραγματικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Κοιτάξτε, τώρα όταν εισπράττει αγανάκτηση και περιφρόνηση μια κυβέρνηση και είναι σε πανικό, θα πει πράγματα περισσότερα από το κανονικό. Εγώ να θυμίσω και από την άλλη μεριά. Ο κύριος Τζανακόπουλος, πολύ πρόσφατα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι έχει έτοιμους βουλευτές να ψηφίσουν τις προτάσεις του κόμματος. Δηλαδή, τι έκανε και αυτός, βρίσκει καινούριους και από ποια κόμματα και ποιοι είναι αυτοί. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που υπονοούνται, δεν καταγγέλλονται, δεν δίνουν ονόματα, αυτά θυμίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα που συναλλασσόταν η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν πώς είναι ξαφνικά εφικτό να γίνεται αυτό? Πιστεύω ότι βλέποντας και εισπράττοντας την αγανάκτηση του κόσμου, η κυβέρνηση συκοφαντεί και λασπολογεί. Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτά. Δεν συμμετέχει καθόλου σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι η κυβέρνηση του αύριο και ουσιαστικά περιμένουμε πότε ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τις εκλογές για να αποδείξει ο ελληνικός λαός ποιο προτιμά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα οικονομικά και τα διεθνή. Τις βλέπετε σύντομα αυτές τις εκλογές? Εμείς τις ζητάμε. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε. Και κάτι ακόμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι το θέμα των δημοσκοπήσεων. Μία νέα δημοσκόπηση ήρθε και δείχνει ότι η διαφορά παραμένει σε πολύ ψηλά, σε διψήφια επίπεδα ουσιαστικά των δύο κομμάτων. Καταφέρνει η Νέα Δημοκρατία να επικοινωνήσει περισσότερο την πρότασή της σε επίπεδο κοινωνίας, είναι αποδοχή δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας ή είναι μία αρνητική εκτίμηση προς την πλευρά της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προτείνει κάποιο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Και μαζί το συζητάμε αρκετές φορές, όπως και σήμερα περίπου, πράγματα και συζητήσαμε θέματα που άπτουν του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Όσα προτείνει και όσα αποφασίζει δεν συνάδουν με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και αυτό αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα αντιληφθεί ότι πλέον δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και θα πρέπει να αφήσει να διαχειριστεί τα προβλήματα η κυβέρνηση καινούργια που θα εκλεγεί της Νέας Δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα για κλίμα. Επιστρέφουμε στον χώρο του πολιτισμού για τα σημαντικά βήματα που γίνονται για την ανάδειξη αρχαίας μεσίνης και αυτά εξελίσσονται με παρεμβάσεις που υλοποιούνται και μέσω των αποφάσεων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Αλέξης Χαρίτσης ενέκρινε και νέο ποσό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που φτάνει τις 280.000 ευρώ. Έναν χρόνο μετά την επίσκεψή του στην Αρχαία Μεσίνη και τις εκεί συναντήσεις με τον καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρο Θέμελη και τον Δήμαρχο Μεσίνης Γιώργο Τσόνη, ο Μεσίνος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, με διαδοχικές παρεμβάσεις του, έχει ήδη δρομολογήσει την πλειονότητα των έργων που είχε εξαγγείλει. Έργα σημαντικά για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, που πλέον για την περιοχή αποτελεί σημείο αναφοράς. Στην συνεργασία που έχουμε και με τον Δήμαρχο της Μεσίνης, τον κύριο Τσόνη, που έχουμε πάρα πολύ ουσιαστική συνεργασία, για το πάρκινγκ το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί στην είσοδο του χώρου, έτσι ώστε να μπορούν και οι επισκέπτες να έχουν μια άνεση στην πρόσβαση. Όλα αυτά λοιπόν τα έργα θα χρηματοδοτηθούν. Βεβαίως γνωρίζετε ότι κάθε έργο έχει και τις τεχνικές του ιδιαιτερότητες, αλλά και τις χρηματοδοτικές ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα οποία εμείς θα τα χρηματοδοτήσουμε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάποια όπως το πάρκινγκ απευθείας με το Δήμο της Μεσίνης. Το σημαντικό όμως και αυτό το οποίο έχει αξία και για την τοπική κοινωνία και για την ανάδειξη αυτής της πολύ σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ότι τα έργα αυτά θα γίνουν. Είναι έργα τα οποία είναι, όπως μας είχε παρουσιάσει πολύ αναλυτικά και πολύ όμορφα ο κύριος καθηγητής, σημαντικά για την ανάδειξη του χώρου. Και με νέα παρέμβαση του κυρίου Χαρίτση, εξασφαλίστηκε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ένα ποσό που φτάνει στις 280.000 ευρώ και που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής και στάθμευση των επισκεπτών. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Τσόνης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κυρίου Χαρίτση, τον οποίο τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά, ήρθε η χρηματοδότηση 280.000 ευρώ για το πάρκινγκ της Αρχαίας Μεσίνης. Η Αρχαία Μεσίνη, όπως έχω πει, είναι η ναυαρχίδα του πολιτισμού μας, είναι ο χώρος που όλοι σεβόμαστε και αγαπάμε και εννοείται ότι έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στον τόπο αυτό. Το πάρκινγκ της Αρχαίας Μεσίνης έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μεσίνης, σύνταξε μελέτη για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο χώρο της Αρχαίας Μεσίνης προϋπολογισμού 280.000 ευρώ. Με την εποπτεία της αντιδημάρχου της κυρίας Παναγοπούλου, μετά από όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, χρηματοδοτήθηκε από τον Υπουργό Αλέξη Χαρίτση, όπως είπαμε, και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης, αυτές τις μέρες τελειώνει η προθεσμία και δημοπρατούνται και τα έργα τα αντιπλημμυρικά στο Δήμο Μεσίνης 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Μεσίνης, η ανάβαση ξεκίνησε, θα το επισκεφτούμε όλοι μαζί σε λίγο. Ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο, όπως θα δείτε, την ανάπλαση. Ευχόμαστε να φτιάξουμε και άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς μας παρουσιάζονται τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως όλα αυτά θα γίνουν και θα γίνουν με τον καλύτερο τρόπο. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών αφού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Μεσσηνή με βάση τα πρώτα στοιχεία σημείωσε και φέτος αρκετές επιτυχίες με τους μαθητές από την άλλη να είναι ικανοποιημένοι με βάση μάλιστα και τη δυσκολία των θεμάτων. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2018 με την Μεσσηνή να καταγράφει για ακόμα μια χρονιά μεγάλες επιτυχίες. Ανακοινώθηκαν σήμερα Παρασκευή τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.
ήρθαν στην υπηρεσία μας, εμείς τα μοιράσαμε στα λύκια, τα λύκια κάνανε έλεγχο και τα ανήρθησαν αυτή την ώρα πια στους χώρους ανακοινώσεων. Ποια είναι η πρώτη εικόνα μας? Η πρώτη εικόνα μας είναι ότι και φέτος η Μεσσηνία πήγε πάρα πολύ καλά. Και είναι ότι δεν έχουν έρθει όλοι οι μαθητές ακόμη στο σχολείο, γιατί υπάρχει και το σύστημα, η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, όπου μπορούν να μάθουν τους βαθμούς τους. Ήρθανε κάποιοι μαθητές, έχουμε κάποιες επιτυχίες, δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε μελετήσει ακόμη με λεπτομέρειες τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια μαθήματα δυσκολεύτηκαν φέτος τα παιδιά, ειδικά στα μαθηματικά. Η φυσική πήγε πολύ καλά στο σχολείο μας. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε καλύτερα. Αρκετοί μαθητές νιώθουν ευχαριστημένοι με την απόδοσή τους βάσει των θεμάτων και της δυσκολίας που υπήρχαν. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που δεν τα βάζουν κάτω και αισιοδοξούν ότι την επόμενη χρονιά θα τα καταφέρουν καλύτερα. Καλά. Καλά. Ναι, ναι. Ναι, καιρό τώρα. Από τα πρώτα δύο μαθήματα. Ήμουν εκεί που πίστευα, αλλά έχω πέσει κάπου 200 μόρια, πρέπει να έχω πέσει. Ήταν δύσκολο τα θέματα γενικά. Δυσκολεύτηκα περισσότερο στη φυσική και στη χημεία μέτρια. Ήταν απλά μεγάλη έκταση τα θέματα. Αλλά εντάξει, φυσική ήταν πολύ πιο δύσκολα από πέρσι, χημεία ήταν παρόμοιες δυσκολίες με πέρσι. Ήταν όλα τα θέματα, σε όλα τα διαγωνίσματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Εμείς δεν είμαστε. Εντάξει. Του χρόνου πάλι. Αυτά. Ξαναδώσεις, δεν περνάς. Όχι. Για κανένα 4.000 μόνο δεν περνάω. Πότε και του χρόνου πάλι εδώ είμαστε. Ο Δήμος Πυλουνέστρος, τιμώντας έμπρακτα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μετά την απόφαση της UNESCO για την εγγραφή της μεσογειακής διατροφής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άγγλης Πολιτιστικής Κοινωνίας Ανθρωπότητας και την ανακήρυξη της κορώνης σε εμβληματική κοινότητα, διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά το Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής. Πρόκειται για το 5ο κατά σειρά που γίνεται στην Κορώνη και το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ομιλίες, εκθέσεις και γευστικές δράσεις. Ένα ξεχωριστό τριήμερο στοχευμένων δράσεων αφιερωμένο στην ανάδειξη του πολιτισμού της διατροφής του Δήμου Πυλουνέστρος αλλά και τη σύνδεσή του με την κοινή κληρονομιά των λαών της Μεσογείου λαμβάνει χώρα στην Κορώνη. Αφιερωμένο στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και του πολιτισμού της διατροφής του Δήμου μας και τη σύνδεσή τους με την κοινή κληρονομιά των λαών της Μεσογείου. Οι εργασίες του 5ου Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής έχουν ξεκινήσει με τον Δήμο Πυλουνέστρος να τιμά έμπρακτα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μετά την απόφαση της UNESCO για την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομίας της Ανθρωπότητας αλλά και την ανακήρυξη της κορώνης σε εμβληματική κοινότητα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε σηκώσει πολύ σαν τον πύχη και στον τομέα αυτό. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Θα αγωνιζόμαστε για να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες, αλλά και για την κορώνη. Την κορώνη που, εγώ δεν είμαι κοροναίος, αλλά μπορώ να πω ότι την αγαπώ πιο πολύ από όλα τα μέλη του Δήμου. Και το λέω αυτό, το έχω πει πολλές φορές, που δεν είναι ένα χαϊτροφτιά, αλλά το λέω γιατί το νιώθω. Είναι ένας όμορφος τόπος που ήθελε, θέλει και συνεχίζει να θέλει την προστασία μας και την αγάπη μας, όλου του πολιτικού συμβουλίου, όλων μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μεσογειακή διατροφή, ανάπτυξη και πρόοδο πάνε μαζί. Να έχουμε βεβαίως μια καλύτερη κορώνη στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής. Ήδη κλείνουμε 8 χρόνια από τον Νοέμβριο του 10, όταν αποφασίστηκε στη γένεια στο Ναϊρόβι να περάσει η μεσογειακή διατροφή στην Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Είναι σημαντικό. Βεβαίως κανείς δεν περίμενε ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι και η κορώνη ακριβώς μέσα από τις 4 χώρες. Έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ο Δήμαρχος γνωρίζει. Ήταν σημαντική δουλειά και πρέπει να πω να συγχαρώ σήμερα και να ευχαριστήσω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Τουρισμού, όλους τους παράγοντες. 26 κοινότητες από την Κύπρο και δήμικες κοινότητες συμβέβαλαν φάκελο. Ευτυχώς και ο δικός μας ο φάκελος είχε ενεργηθεί και τώρα πλέον είμαστε η 7η εμβληματική κοινότητα, ο Αγρός, ο οποίος συμμετέχει στην μεσογειακή διατροφή. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δημήτρη, τον Δήμαρχο, για την βοήθειά του, αλλά και την προσπάθεια που έκανε για να ενταχθεί, για να συμμετέχει η Κύπρος στην πρώτη διεύρυνση που έγινε τότε. Μέλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα λέω θέλουμε να
σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να μας προσκαλέσετε στο 5ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής. Η Μεσογειακή Διατροφή, όχι μόνο ως διατροφικό μοντέλο, αλλά και ως τρόπο ζωής στο σύνολό της, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο τόσο για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλουμε να δώσουμε ως επενδυτήριο και εγώ προσωπικά συγχαρητήρια σε εσάς κύριε Πρόεδρε και στο ίδρυμά σας για τις προσπάθειες της άπονης που κάνετε για την ανεξάπλωση της μεσογειακής διατροφής και όχι μόνο αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής της Χωρώνης. Μετανάστες εντοπίστηκαν σε εστιαφόρο σκάφο στο Πορτοκάλιο στη Μάνη. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, ενώ ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά. Κινητοποίηση των λιμενικών αρχών Γηθίου, Καλαμάτας και Νεάπολης Βοΐων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής για ύπαρξη σε δυσχερή θέση σκάφους με ικανό αριθμό αλλοδαπών, επιβαίνοντων στην θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του άκρου Τέναρων, δόθηκε χθες το μεσημέρι. Άμεσα για την περιοχή απέπνευσαν 3 περιπολικά σκάφη, τα οποία και εντόπισαν το ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο και οδηγήθηκε στην συνέχεια στο Πορτοκάγιο. Η αλλοδαπή βιβάστηκαν με ασφάλεια, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 49 άτομα, 39 άνδρες, 3 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ εντοπίστηκαν και αναγνωρίστηκαν 2 αλλοδαποί άνδρες από τις μαρτυρίες των υπολείπων επιβαίνοντων ως διακινητές τους. Την όλη υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Γηθίου. Αλλάζουμε θέμα για κλίμα. Λίγο έμεινε πριν από την μεγάλη βραδιά λάμψης και ομορφιάς που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο ξενοδοχείο Elite City Resort. Ο λόγος για τα πανελλήνια καλλιστεία στα ελληνική ομορφιά Νοτίου Ελλάδος 2018. Ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι ομορφιάς προς τον τίτλο Star, Miss και Miss Young Ελληνική Ομορφιά Νοτίου Ελλάδος 2018, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Ιουλίου στο ξενοδοχείο Elite City Resort και τα κορίτσια ήδη έχουν καταφτάσει στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Είμαστε έτοιμοι για το διαγωνισμό που θα γίνει την Κυριακή 1η Ιουλίου στο Elite City Resort. Για άλλη μια φορά υποδεχόμαστε πανέμορφες κοπέλες για να κάνουμε ένα φοβερό διαγωνισμό την Κυριακή αυτή και σας καλούμε όλους. Ένα μεγάλο event που θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και σε απευθεία σύνδεση την Κυριακή στο Elite City Resort με μουσική, χορό, πολλές εκπλήξεις και φυσικά ομορφιά και λάμψη. Αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αφιερώνουμε αυτή την εκδήλωση για την βία κατά των γυναικών. Τα κορίτσια θα έχουν πανέμορφα φορέματα, χτενίσματα από εμάς, οπότε σίγουρα θα δημιουργηθεί έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά όλα θα κορυφωθούν με όλο το κόνσεπτ, τη διοργάνωση που και εσείς υποστηρίζετε σαν Best, όλα τα μέσα και θεωρώ ότι θα είναι τέλεια. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν σε σχέση με την αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερο βάρος δείχνει η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας στην υπόθεση των παιδικών και ευρεφών υπηκών σταθμών και εξελίσσει ενέργειες για την ενίσχυση των δομών αυτών. Σήμερα θα πρέπει να τονιστεί πως έγινε και η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων με οριοδότηση. Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου της Καλαμάτας οι προσωρινοί πίνακες με οριοδότηση των ετήσιων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους παιδικούς και ευρυφωνηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Για την διευκόλυνση των γονέων, σημειώθηκε πως οι γονείς μπορούν να βλέπουν τα αποτελέσματα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα kalamata.gr. Θα ανακοινωθούν οι πίνακες μοριοδότησης των ετήσεων εγγραφών για τους παιδικούς και ευρυφωνηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στο νέο Δημαρχείο, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, για να μπορούν οι δημότες να εξυπηρετηθούν χωρίς να χρειάζεται να έρθουν στο κτίριο για να δουν τους πίνακες. Λόγω των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό αίτησης, γιατί στους πίνακες θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου με τα μόρια και τον παιδικό σταθμό στο οποίο έχουν επιλεγεί. Οι πίνακες αυτοί είναι προσωρινοί πίνακες. Οι οριστικοί πίνακες θα ανακοινωθούν πολύ αργότερα, γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, την επόμενη εβδομάδα από 2 μέχρι 6-7 Ιουλίου έχουν τη δυνατότητα όσοι θέλουν να κάνουν ένσταση για τυχόν λάθη στα μόρια τα οποία θα διαδούν. Καθώς επίσης μετά από την ένσταση θα ανακοινωθούν πάλι προσωρινοί πίνακες και μέχρι ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από την ΕΤΑ, τα αποτελέσματα δηλαδή των αιτήσεων που έχουν γίνει για το ΕΣΠΑ, διότι στη φάση αυτή οι ενδιαφερόμενοι αρκετοί
θα μετακινηθούν και θα επιλέξουν προφανώς και ιδιωτικούς σταθμούς. Έτσι λοιπόν θα οριστικοποιηθούν τότε οι πίνακες και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει περίπου στο τέλος Αυγούστου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ. Η Γαλάζια σημαία ανυψώθηκε για μία ακόμη χρονιά στην παραλία της Μπούκας με την περιοχή να αποτελεί άλλωστε σημείο αναφοράς στις ξεχωριστές παραλίες του Δήμου της Μεσίνης. Ικανοποίηση στη Δημοτική Αρχή αλλά και ανακοινώσεις για μία σειρά από νέες παρεμβάσεις. Η παραλία της Μπούκας είναι για μία ακόμη χρονιά σημείο αναφοράς σε εκείνες τις παραλίες που κερδίζουν την διάκριση της Γαλάζια σημαίας. Σήμερα αυτή ανυψώθηκε. Για άλλη μία χρονιά η Γαλάζια σημαία στην Μπούκα κυματίζει. Αποδεικνύοντας ότι η Μπούκα και οι παραλίες του Δήμου μας είναι υπέροχες, τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και καλούμε τον κόσμο να μας επισκεφτεί το καλοκαίρι, να κάνει τα μπάνια του και να περάσει καλά μαζί. Από το Δήμο εξελίσσεται μια προσπάθεια ανάδειξης της εξαιρετικής ομορφιάς της ακτογραμμής. Καταθέτουμε φάκελο, υπάρχει μια βαθμολογία, μας ζητάνε κάποια πράγματα που πρέπει να έχουμε όσο αφορά την ασφάλεια ναυαγοσώστες. Αυτό που θέλω να τονίσω περισσότερο είναι ότι μπορεί να είμαστε στη παραλία της Μπούκας. Ο Δήμος Μεσίνης έχει πολύ ωραίες παραλίες σε όλη την ακτή του. Έχει 17 χιλιόμετρα ακτογραμμή, την ξέρετε πολύ καλά γιατί το είχαμε αναφέρει και πέρα και πέρσι. Είναι δίπλα μας ακριβώς η ωραία παραλία της Ανάληψης, της Βελίκας, γιατί εδώ υπάρχει, ο οποίο κατεβαίνει και το Αβραμιού που χρόνια κατέβαιναν σε αυτή την παραλία της Βελίκας. Συνέχεια έχουμε τους τρεις χώρους στο Πεταλίδι, Άγιο Ανδρέας και όλη η γραμμή προς τα κάτω. Οι παραλίες είναι πραγματικά καθαρές, γιατί δεν έχουμε εμείς, μα έχουμε την ευτυχία εδώ κοντά, να μην έχουμε ρήπους από βιομηχανίες μέσα σε αυτόν τον κόλπο και ελπίζουμε και θα τη στηρίξουμε και στην επόμενη χρονιά και θα γίνουν μάλιστα, θα αναφέρω ο Δήμαρχος, θα γίνουν και έργα ανάπλασης εδώ στην παραλία που του χρόνου πιστεύω σε αυτή την ίδια μέρα θα δείτε και μια διαφορετική ακόμα παραλία Μπούκας. Μάλιστα, όπως σημείωσε στην συνέχεια ο κ. Τσόνης, μια σειρά από παρεμβάσεις αναβάθμισης θα εξελιχθούν και για τις υπόλοιπες παράκτιες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις παιδικές χαρές και τα γήπεδα όσο είναι εδώ πέρα εδώ, πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς και το γνωρίζετε καλά ότι αντικατίστανται όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Έτσι, έχουμε ενταχθήκαμε, έχουμε πάρει 186.000 ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού, το γνωρίζετε, οπότε όλα αυτά εδώ πέρα εδώ ανακατασκευάζονται και τώρα γκρεμίζονται όλα. Θα έχουμε μια καινούργιες εγκαταστάσεις, όπως καινούργιες παιδικές καρές εδώ, αυτά που είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, του χρόνου, πρώτα ο Θεός, θα είναι μια άλλη παραλία, μια άλλη Μπούκα, θα γίνει κόμβος, έχει έργα ανάπλασης μεγάλα. Εγκαινιάστηκε η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου της Φάρης. Η έκθεση με τίτλο «Μορφές και χρώματα» θα λειτουργεί μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. «Μορφές και χρώματα» ο τίτλος της έκθεσης εικαστικών έργων η οποία φιλοξενείται στο Εικαστικό Εργαστήριο της Φάρης στην πόλη της Καλαμάτας. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής, αγιογραφίας, ελεύθερου σχεδίου και μπατίκ των σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου, παιδιών και ενηλίκων. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθησαν, ενώ αυτή θα λειτουργήσει έως τις 31 Αυγούστου. Για να είμαστε εδώ σήμερα σημαίνει ότι αγαπάμε τα εικαστικά. Θέλω να σας πω ότι ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά πετυχημένη σχολική χρονιά και καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά. Οι στόχοι σε θέματα παιδείας της τέχνης ήταν υψηλοί, αλλά αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι ήταν εφικτοί. Τα εργαστήρια εργάστηκαν σε ομαδικό πνεύμα, θέτοντας στον καθένα το δικό του ιδιαίτερο στόχο. Οι συμμετέχοντες σπουδαστές κατέθεσαν προσοχή και προσπάθεια για την κατάκτηση των στόχων αυτών. Πάντα βέβαια με τις συμβουλές των δασκάλων, άξιων από κάθε πλευρά, σπουδαγμένων καλλιτεχνών, έμπειρων εκπαιδευτικών και άριστων συνεργατών. Η αύξηση τη φετινή χρονιά των εγγραφών κατά 20% δείχνει την αυξανόμενη διάθεση των συμπολιτών μας για σοβαρή καλλιτεχνική εκπαίδευση, η οποία είναι η πεμπτουσία της παιδείας. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά σας. Νομίζω ότι η παρουσίαση των λειτουργημάτων του Σφαίδωρου Στάκη μου είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά.
και θέλω να συγχαρώ τον Τάκη τον Αμπριλίδη και τον προσωπικό εδώ για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Προσπάθειες ποιότητας, γιατί μπορεί να προσφέρονται και αλλού κάποια μαθήματα. Αλλά η ποιότητα είναι στις δημοτικές σχολές, στο εικαστικό εργαστήρι, στη σχολή χορού το ΟΔΙΟ. Και ειλικρινά και σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ γιατί επιλέγετε να φέρετε τα παιδιά σας σε σχολές οι οποίες προσφέρουν διδακτικό έργο ποιότητα. Συγχαρητήρια Τάκη σε εσένα για την προσφορά σου όπως και σε όλο το προσωπικό το διδακτικό. Και συγχαρητήρια και ευχαριστίες γενικότερα γιατί ο Τάκης βοηθάει την πόλη σε οτιδήποτε έχει έτσι καλλιτεχνικό περιεχόμενο και τον ευχαριστώ γιατί δίνει και τις συμβουλές του αλλά και την τέχνη του, γιατί είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ο Τάκης, σε ζητήματα που αφορούν στην πόλη και την ομορφιά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή γιορτή των σχολών χορού της Φάρης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Κάστρου με τους μαθητές των σχολών να εντυπωσιάζουν. Μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή εκδήλωση από τις σχόλες χορού της Φάρης. Μελετή λήξης για τη Δημοτική Σχολή Χορού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις καθηγήτριες και ιδιαίτερα την κυρία Θόμη Σταμούλη για αυτό το πολύ όμορφο πρόγραμμα που ετοίμασαν. Συγχαρητήρια στους γονείς που σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους προσφέροντάς τους καλλιτεχνική παιδεία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί οι δασκάλες μας απέδειξαν πόσο υψηλό είναι το επίπεδο της σχολής μας. Μας παρουσίασαν ένα υπέροχο πρόγραμμα με πολύ ωραίες χορογραφίες, με εξαιρετικές παρουσίες των παιδιών. Σε όλους καλό καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη σας περιμένουμε ώστε να ξανασυνεχίσουμε δυναμικά αυτό το όμορφο έργο που προσφέρεται μέσα από τη σχολή, Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.